Ζήτησα να κάνω αυτή την παρέμβαση διότι οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε μια πολιτική και διοντολογική κατρακύλα η οποία δεν έχει προηγούμενο. Η επίθεση την οποία εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην δημόσια τηλεόραση είναι στην κυριολεξία πρωτοφανής. Αυτό το οποίο ζητά είναι την φήμωση των δημοσιογράφων, τη φήμωση της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι ώστε να αποφύγει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κουμουτσάκου ήταν ενδεικτική της αμηχανίας στην οποία βρίσκεται και ο ίδιος για να δικαιολογήσει μια απόφαση η οποία δεν έχει κανένα νομιμοποιητικό λόγο. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι στον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει κατανοήσει ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν δεν μπορεί να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, αποφασίζει να αποχωρεί από την δημόσια συζήτηση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό το ότι συνέβη σήμερα. Εντάξει, πάντως και ο κύριος Ξηδάκης, ο οποίος είναι εδώ δίπλα και γενικότερα η εικόνα που υπήρχε από νωρίς το απόγευμα είναι ότι ερχόμαστε στο στούντιο όσοι ήμασταν, είχαμε στήσει αυτή την εκπομπή να βρεθούμε εδώ απόψε για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Να έρθουμε, να συζητήσουμε, να κατανοήσουμε, να περάσουμε όμορφα, να το πω έτσι απλά, και να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Σε ό,τι με αφορά, δυσκολεύομαι να κατανοήσω ποια είναι τα σημάδια εκείνα τα οποία έδειχναν ότι η κουβέντα αυτή απόψε θα οδηγηθεί σε άλλα μονοπάτια, όπως είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι σαφή τα θέματα τα οποία θα συζητάγαμε. Ήταν συγκεκριμένα. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο να δω, να αναγνώσω αυτά τα σημάδια τα οποία υπήρχαν και οδήγησαν στην απόφαση αυτή του κυρίου Κουμουτσάκου να μην βρίσκεται μαζί μας εδώ. Κοιτάξτε, κύριε Χαριτό, αν μου επιτρέπετε άλλο ένα σχόλιο. Όλες τις τελευταίες μέρες και από τότε που προέκυψε το ζήτημα το οποίο εμπλέκει τον ίδιο τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας με μια σειρά από πράξεις που προκαλούν εύλογα ερωτηματικά και στην κυβέρνηση αλλά και στους Έλληνες πολίτες, έγινε μια τεράστια επιχείρηση ελέγχου των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια να αποσιωπηθεί ένα θέμα για το οποίο σήμερα όλη η Ελλάδα συζητά. Το θέμα του ποθενέσχης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επειδή δεν κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να ελέγξει την δημόσια τηλεόραση, αποφάσισε να δημιουργήσει μία αντιπαράθεση, μία σύγκρουση, η οποία κατά τη γνώμη μου εκθέτει και την ίδια την Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της, αλλά και τον κύριο Κουμουτσάκου, του οποίου θέλω να τονίσω η αμηχανία ως προς την απόφασή του να μην παραστεί στην εκπομπή σας, η οποία καμία σχέση δεν είχε με όλα αυτά τα ζητήματα, ήταν το λιγότερο εμφανής. Από εκεί και πέρα μένει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στους βουλευτές της, στους ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζουν, να κρίνουν αν και κατά πόσο αυτή η απόφαση ήταν η απολύτως ενδεδειγμένη. Νομίζω, και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας είπα ως αρχικό σχόλιο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την Νέα Δημοκρατία σε ατραπούς οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό το οποίο θα πω, κύριε Τζανακόπουλε, δεν αφορά εσάς, αφορά εμάς εδώ στην ΕΡΤ. Το να υπάρχει μια αντιπαράθεση δημόσια μεταξύ της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό. Από εκεί και πέρα, το να κρίνεις ότι η ΕΡΤ δεν θα έπρεπε να προσεγγίσει ή να προβάλλει ή να προτάξει ή να παίξει μέσα από τα δελτία των ειδήσεων τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι κάτι το οποίο αφορά αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα της ΕΡΤ, εμάς, τους ανθρώπους της ΕΡΤ, όσους ασχολούνται με τις εκπομπές, με τα δελτία ειδήσεων και λαμβάνουν τις αποφάσεις για το τι είναι αυτό το οποίο αγγίζουμε, τι είναι αυτό το οποίο το αφήνουμε απ' έξω. Ο κώδικας διοντολογίας τον οποίο κουβαλάει ο καθένας και επιλέγει τη θεματολογία και βεβαίως
ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Από εκεί και πέρα, το αν η αιτία που η Νέα Δημοκρατία ή ο κύριος Κουμουτσάκος προσωπικά, δεν το έχω καταλάβει ακόμα, επέλεξε να μην βρίσκεται εδώ απόψε, αφορά την ευρύτητα των θεμάτων που θα μπορούσαμε να αγγίξουμε, τότε αυτό μόνο τιμή μπορεί να αποτελεί για το συγκεκριμένο ίδρυμα, για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση αυτή. Θέλω να πάω στον Γιώργο Ευθυμίου, τον έχουμε στην τηλεφωνική.